Υπάρχει ένα δεδομένο λοιπόν, κύριε Βορύδη και κύριε Σκουρνέτη, είναι ότι έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή κεντρών κυρίως ψηφοφόρων που είναι αναποφάσιστοι. Αυτούς τους ψηφοφόρους τις τελευταίες δύο ημέρες πώς θα τους προσεγγίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι αυτό το μήνυμα που θα θέλει να τους στείλει για να συμβεί αυτό που λέτε που έχει συμβεί σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, να πλησιάσουν προς το διαφαινόμενο πρώτο κόμμα. Καταρχήν, δεν ξέρω αν μπορούμε σήμερα στις δεδομένες συνθήκες να αναφερόμαστε σε κεντρώους ψηφοφόρους με τον τρόπο που το κάναμε σε άλλες εποχές. Διότι αυτός ο κεντρώος χώρος αυτή τη στιγμή έχει υποστεί μεταλλάξεις. Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος. Και αυτοί που σας ψηφίζουν, αν πάρετε 36% δεν είναι αριστεροί ψηφοφόροι, προφανέστατα. Διότι αυτό, και αυτό σχετίζεται άμεσα με τις μεγάλες αλλαγές που γίνανε στο στάτους του καθενός. Στη ζωή του. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι όλα αυτά τα μεσοστρώματα, τα οποία υποτίθεται ήταν η ραχοκοκαλιά της δεξιάς παράταξης, εν πάση περιπτώσει των κομμάτων του δικοματισμού, του πάλε ποτέ κρατεού δικοματισμού, έχουν συμπιεστεί προς τα κάτω. Έχουν σπάσει πια οι δεσμοί. Αυτό το δικοματικό σύστημα, το οποίο επαναλαμβάνονταν κρατεό επί δεκαετίες, δεν υπάρχουν οι όροι αναπαραγωγής του. Και αυτό δεν είναι κάτι συγκυριακό. Δεν έχουμε εδώ πέρα απλώς μια εναλλαγή. Χρησιμοποιήσατε πριν τον όρο εναλλαγή. Έχουμε κάτι πολύ πιο βαθύ αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Ένα κόμμα σαν το δικό σας. Να προσθέσω ένα ερώτημα και μου απαντάτε μαζί με αυτό. Αφήστε με. Ένα κόμμα σαν το δικό σας, το οποίο αντιλαμβάνεται και το ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων. Το κάνουμε εμείς αυτή την ανάλυση, φωνάζει ο κύριος Κουκλής. Ένα μεγάλο κομμάτι. Όταν λέμε ότι δεν είναι πράγματι μοναδική αυτή η εκλογή, ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι αριστερή ψηφοφόρο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδιαίτερο κόμμα. Άλλα εννοούμε. Καλά, προφανώς. Άλλα εννοούμε. Αλλά στην ανάλυση θα συμφωνήσουμε. Εμείς εννοούμε σήμερα ότι δείχνει την ικανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να συσπειρώνει δυνάμεις ανθρώπων από διαφορετικές μέχρι πρότινες αφετηρίες, οι οποίοι έχουν σπάσει τον αμφάλιο λόρο που είχαν με τις πολιτικές τους αναφορές. Αυτό δεν είναι κακό. Μέσα από διαφορετικούς δρόμους και διαφορετικούς τρόπους κανείς ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνονται όμως όλοι ότι στις δεδομένες συνθήκες χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και αυτό σημαίνει ότι έχει μια μισή ευκαιρία. Αυτό σημαίνει την ανάγκη να έχουμε μια αυτοδύναμη κοινοβουλευτικά κυβέρνηση, διότι πρέπει να είναι. Διότι πρέπει. Διότι πρέπει να είναι. Θα σας πω. Τις συμμετοχές. Θέλετε και αυτό ξέρετε. Και γι' αυτό θέλετε να μιλήσετε και για την αριστερά. Εδώ ούτε για τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορείτε να μιλήσετε. Ακριβώς εσείς συγκεκριμένα για την αριστερά θέλετε να μιλήσετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέω λοιπόν. Ευχαριστώ. Αλλά λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια αυτοδύναμη κοινοβουλευτικά κυβέρνηση. Διότι αυτό μεταφράζεται και σε μια αυτοδύναμη προσπάθεια πραγματικής διαπραγμάτευσης. Αν είναι αυτοδύναμος και ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι και δυνατή η διαπραγματευτική του ισχύς έναντι των δανειστών μας. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση, μισό λεπτό, δεν τον διακόψατε. Νομίζω ότι είστε σήμερα μεροληπτικοί. Ιδιαίτερα εσείς, υπέρ του κυρίου Βορύδη, στον χρόνο. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Η κυρία Στάι πάντα είναι με τους αδύναμους. Έτσι το δέχομαι. Έτσι το δέχομαι. Μισό λεπτό. Αλλά εγώ, κύριε Σκουρνέτη, πρώτον. Όχι, εσείς στη Βουλή αύριο θα λέτε προσωπικού. Πρώτον, εγώ δεν συντονίζω, είμαι καλεσμένη σαν και εσάς. Και δεύτερον. Ναι, αλλά έχετε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Μην μου κουνάτε το δάχτυλο. Μην μου κουνάτε το δάχτυλο. Κάποιους. Ναι, μην το κάνετε αυτό. Λέω λοιπόν. Το κουνάτε το δάχτυλο σε δημοσιογράφους. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Φαντάζομαι ότι λέμε αστεία τώρα και δεν το εννοούμε. Όχι. Όχι. Φαντάζομαι ότι λέμε αστεία, μην τα χαλάσουμε τώρα. Δεν κουνήσα σε κανένα και σας παρακαλώ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι. Κάτι άλλο. Έτσι, χαριτολογώντας το λέτε. Αφού χαριτολογείτε, χαριτολογώ έτσι, και εγώ. Έτσι το δέχομαι. Πράγμα λοιπόν και προχωράμε. Λοιπόν. Λέω λοιπόν όμως ότι ακόμα και στην περίπτωση που εξασφαλιστεί αυτή, η αυτοδυναμία αυτή, υπάρχει ανάγκη την επόμενη μέρα να υπάρχουν ευρύτερες κοινωνικές συνενέσεις. Το απαιτούν οι περιστάσεις. Και έτσι θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κυβερνήσει αν είναι αυτοδύναμος με αλαζονία ούτε με μονοκομματική αντίληψη. Αντίθετα και στη σύνθεση της κυβέρνησης θα αποτυπωθεί θα αυτό, αυτή την αίσθηση έχω, κυρίως όμως με μέτρα και υλοποιώντας δεσμεύσεις
που αφορούν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Έτσι ώστε. Έχετε συνένεση και με μέρος της Νέας Δημοκρατίας. Μια σύντομη απάντηση για να κλείσουμε, κύριε Σκουλέτη. Με μέρος της Νέας Δημοκρατίας, τι εννοείται? Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι την επόμενη μπαίνει σε μια τεράστια εσωτερική περιπέτεια. Θα έχει προβλήματα ηγεσίας, θα έχει προβλήματα επαναπροσδιορισμού του πολιτικού της στίγματος. Αφήστε τον πρόεδρο για τον Αβραμόπουλο, εννοεί για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε πει ότι θα κινηθούμε με μια λογική ευρύτατη συνένεση στο θέμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα το δούμε τη Δευτέρα με βάση τον χάρτη τον πραγματικό και όχι τα δημοσκοπικά. Δηλαδή, μπορεί να είναι και από την κεντροδεξιά. Όλα θα τα δούμε στην ώρα τους. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι όμως μια θετική επιλογή για εσάς. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε κανένα όνομα. Εγώ αναφέρθηκα και, τώρα. Και αφήστε έχω, με να αναφερθώ. Και δεν έχω πρόθεση να αναφερθώ μία μέρα πριν τις εκλογές σε όνομα. Παρακαλώ. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω.